Το θέμα μου. Και θέλω να στείλω ένα γλυκό μήνυμα στο συμμαθητή μου Γιώργο Λιάγκα. Τώρα, λίγο πριν πω μέσα, εκείνη την ώρα του ζάπινγκ μου, και επειδή εκείνος παίζει εκπομπή, φέτος είδατε η ζωή μας ξαναέφερε πάλι αντικριστά, αλλά με διαφορά μια ωρίτσας. Τον πέτυχα λοιπόν να λέει από τις χθεσινές δηλώσεις, μου κάνει πλακίτσα όπως πάντα, Ελένη. Έλα εδώ να σου πάρει συνέντευξη ο συνεργάτης μου, γιατί είχε χθες ένα παιδί το οποίο μου έκανε τις περισσότερες ερωτήσεις από όλους. Σε βαθμό όμως. Μάλλον άλλοι δεν προλάβα να με ρωτήσουν για κάτι. Δημοσιογραφικού κακουργήματος. Κάποια στιγμή να του λέω, βρε παιδάκι μου, αφού δεν με χορταίνεις, κάνε μια φορά δικιά σου εκπομπή και θα έρθω να σου δώσω συνέντευξη. Εσένα θα έρθω, γιατί με ρωτάγανε γιατί δεν δίνω συνέντευξη. Τι να πω, υπάρχει κάτι που δεν ξέρετε, μπα. Άμα βρεθεί κάτι, εδώ είμαι, να τα λέμε. Λοιπόν, και είπα αυτό. Ελένη, εγώ σε προκαλώ, μου λέει, να έρθεις στην εκπομπή μου. Αλήθεια, ρε Γιώργο. Και εγώ νομίζεις ότι θα κολώσω. Η διαφορά είναι ότι αν θέλεις, έλα εδώ, γιατί και αυτή η εκπομπή ζωντανή είναι και πρέπει να παίζει. Έλα λοιπόν εσύ εδώ, να πάω εγώ εκεί να δώσω τη συνέντευξη, να δώσω και εσύ μια άλλη συνέντευξη. Και αν όλα αυτά έτσι είναι εύκολα να γίνουνε, εγώ το κάνω. Και το κάνω και κέφι, γιατί μου αρέσει. Να γίνει αυτό. Πολύ ωραίο. Ελένη, στο αυτοκίνητό σου έχεις μπλε πινακίδες που γράφει διπλωματικό σώμα. Τι απάντηση ήταν αυτό. Τον άκουσα. Το δίδυμο τον πονηρό μου. Διπλωματικό σώμα, σοβαρό. Αλλά δίδυμος εσύ, Ελένη, στο δίδυμο εγώ, Γιώργο μου. Λοιπόν, και λέω, κοίτα να δεις που με προκαλεί. Γιατί βρε Γιώργο, νομίζω ότι δεν θέλω να έρθω. Νομίζω ότι δεν θέλω να σε δω. Γιατί το λες αυτό. Άσε που μου αισθάνθηκα ότι λίγο. Πάλι με χαμόγελο το είπε, ξαναλέω, γιατί είναι δίδυμος, αλλά εγώ το ένιωσα λίγο σαν παραπονάκι. Και εγώ, Ελένη μου λέει, τόσα χρόνια είμαι στην τηλεόραση, γιατί είπες μόνο εσένα και το παπαδάκι, θυμάσαι. Γιατί, ρε Γιώργο, είπα κάθε μέρα όμως, χωρίς να έχω φύγει μια χρονιά από καθημερινή εκπομπή. Αυτό είπα, γιατί το παίρνεις προσωπικά. Ρε, είμαστε συμμαθητές, τι έχουμε να χωρίσουμε εμείς οι δύο. Για όλους υπάρχει χώρος στην ελληνική τηλεόραση. Λοιπόν, πάμε στα θέματα μας.